Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Τα δύο πιο πεταμένα λεπτά στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου ήταν αυτά. Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να. Θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω ρεπορτάζ ΕΠΟ, ΕΠΑΕ που λέγαμε παλιά. ΕΠΟ Super League. Ναι. Ήταν στην παλιά καλή εποχή. Είχαμε κάποιους συναδέλφους που συνεργαζόμασταν, ας πούμε, και αυτό το συμβούλιο ήταν εβδομαδιαίο. Και ξέρεις, το καλύτερο ρεπορτάζ ήταν όταν ο συνάδελφός, ήμουν εγώ στον αέρα, και ο συνάδελφός μου ήταν εκεί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας ή του συνεταιρισμού, όπως το λένε εδώ, και έσκαγαν οι μεγαλομέτοχοι ή, ξέρω εγώ, οι γενικοί διευθυντές με τις αμαξάρες εκεί πέρα, με τις αυτοκινητάρες τους. Λοιπόν, και μου έδινε, έρχεται ο τάδε, αυτό κατεβαίνει τώρα και τα λοιπά. Ήταν το καλύτερο ρεπορτάζ. Μπαίνει μέσα, δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Αυτό ήταν τέλειο. Ναι. Το ΕΠΟΕΠΑΕ που είπες είναι ιστορική φράση. Ναι. Μου θυμίζει τριβέλα και τέτοια. Και με το αίτημα πάντα του σχετικού ρεπόρτερ ότι πρέπει να πάρουμε έναν άλλον για την. Δεν φτάνουν ένας, γιατί πολλές φορές έχουν συμβούλια και οι δύο ταυτόχρονα. Πρέπει να έχω και ένα βοηθό. Ναι. Ήταν ρεπορταζάρα. Και οι καλύτερες άκρες εκεί πέρα. Καλησπέρα. Μια, δύο, τρεις το γνώριζες τον άλλον. Τόσες καλησπέρες, γίνεσαι και γνωστός μαζί του. Βέβαια. Και έχει το καλύτερο ρεπορτάζ και της ομάδος μετά. Μια καλησπέρα, δύο καλησπέρες, τον έμαθε ο πρόεδρος, τον έμαθε ο γενικός διευθυντής, έγινε expert. Αναβαθμίστηκε. Λοιπόν, θέλω ενημέρωση για την επίσημη μπάλα. Δηλαδή, αυτό τώρα τι είναι. Δηλαδή, τι λένε, ας πούμε, για την μπάλα. Για το τόπι. Ξέρω εγώ, ήρθε η τάδε εταιρεία, έδωσε περισσότερα και αλλάζουμε μπάλα του χρόνου. Η εταιρεία που είχαμε έδωσε τα περισσότερα και συνεχίζουμε με αυτήν. Άρα θα μας φέρει καινούργιο εξελιγμένο μοντέλο. Μισό λεπτό τώρα, πω τι βλασιά έφαγα. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τι είναι, Παρασκευή. Την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή. Την Τσικνοπέμπτη. Που έγινε ό,τι έγινε, ότι ωραία και τα λοιπά. Και μετά στο βραδάκι το υπέροχο αυτό παιχνίδι που περιγράψατε κιόλας. Σε κάποια πλάνα της Κοσμοτέ, κύριε Τσόχο, είδα τη μάρκα της μπάλας. Δεν είπαμε στον κόσμο ότι η μάρκα της μπάλας ήταν μπασκετική. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ σε μπάλα ποδοσφαίρου αυτό. Ναι, τώρα που το λες. Ναι, θα πω, δεν είναι διαφήμιση ρε παιδί μου, ότι είναι η μπάλα τέλος πάντων. Όχι. Το επόμενο βήμα είναι δηλαδή στο μάτς του ΠΑΟΚ με την Γάνδη να κάνει zoom η κάμερα της Κοσμοτέ και να δω σπάλτινγκ. Γιατί το zoom που είδα την Πέμπτη ήταν molten. Ναι. Δεν ήξερα τι υπήρχε πάλι ποδοσφαίρου. Εσύ τώρα αυτοπροσδιορίζεσαι μπασκετικός. Τι είναι αυτό τώρα. Όχι, τίποτα. Εγώ είμαι της λεπτομέρειας πολύ. Αυτή αγαπώ. Γι' αυτό δεν βλέπω και ταινίες. Γι' αυτό και παρακολουθώ. Ναι. Δηλαδή στις ταινίες θα καθίσω να δω 10 λεπτά, θα δω τους κομπάρσους μόνο. Να δω αν είναι καλοί στο ρόλο τους. Γιατί ξέρω ότι τις βαριέμαι εύκολα. Έτσι, είμαι τις λεπτομέρειες. Δηλαδή όταν άλλος έρχεται στο σπίτι του, πάει να μπει μέσα στο σπίτι του και αφήνει το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, ας πούμε, μου τις πάει στην ταινία. Ναι. Κλείνει μόνο την πόρτα και φεύγει. Ή αφήνει το παράθυρο ανοιχτό. Πού τα αφήνει, ρε φίλε, το παράθυρο ανοιχτό. Θα στο φάνε. Ναι. Κατάλαβες και άλλα τέτοια. Τι φοράει, τι ντύνεται και πώς ντύνεται. Είναι αυτούς που ψάχνουν, ας πούμε, να βρουν το. Το καφέ, το πλαστικό στο Games of Thrones. Όχι. Όχι. Μ' αρέσουν περισσότερο αυτοί που είναι εκεί, αλλά δεν είναι μπροστά, είναι από πίσω. Κατάλαβες, εμένα αυτοί μου αρέσουν περισσότερο. Να δω αν το παίζουν καλά το ρόλο τους. Λοιπόν, τελειώνει. Με αυτά και με αυτά, κάναμε πολύ ωραίο εισαγωγικό σημείωμα για το πρωτάθλημα που τελειώνει. Την Κυριακή. Η κανονική του διάρκεια δηλαδή, έτσι, γιατί έχουμε και τα play-offs πλέον. Εν τω μεταξύ, κανά δύο-τρεις φίλοι και γνωστοί που ναι, με παρακολουθούν, αλλά δεν είναι και φανατίκλες, ας πούμε, όπως είμαστε εμείς, γιατί είναι και η δουλειά μας. Όταν με ρώτησαν την Κυριακή με ποιον παίζει ο ΠΑΟ, ξέρω με ποιον παίζει ο Άρης και τα λοιπά, όταν κάναμε μια τέτοια συζήτηση, τώρα αυτή τη βδομάδα, και άκουσαν από μένα ότι είναι τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με κοιτούσαν να λες και είμαι εξωγήινος. Τέλειωσε το πρωτάθλημα. Τώρα. Όχι, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Έχουμε και play-offs μετά. Και λέει πότε, δηλαδή τελειώνει, πότε τελείωσε λέει, οι αγωνιστικές, ο πρώτος γύρος, ο δεύτερος γύρος. Πολύ γρήγορα τελείωσε. Παρότι είχε τις καθυστερήσεις που είχε. Μάρτης. Οπότε δεν βγαίνει να το πιάνει. Σκεφτείτε ότι έχουμε 10 αγωνιστικές ακόμα, δεν είναι λίγες. Ναι, αλλά με Τετάρτη Σάββατο, Τετάρτη Κυριακή. Όχι πολλά. Έχει κάποια, αλλά όχι πολλά. Γιατί δεν βγαίνει και το πρόγραμμα. Έχουμε. Φαντάσου πάω τώρα έχει.
να παίξει το λιγότερο 14 ακόμη παιχνίδια. Το λιγότερο. 14, ε. Ναι, δύο ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό, δύο μάτς με τη Γάντι. Με, τι λέω, 15. 10 play-off και ένα κανονική διάρκεια. Το λιγότερο 15. Που μπορεί να γίνουν 16 αν πάει τελικό του κυπέλου, που μπορεί να γίνουν 18 αν περάσει τη Γάντι και ούτω καθεξής. Ναι. Και είμαστε στο Μάρτι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μέσα Μάη πρέπει να τελειώσει το πανηγύρι. Ναι, οπότε τι έχει, έχει 2,5 μήνες για να παίξει 15 παιχνίδια, το λιγότερο 15. Ναι, και το, με το άμα κύπελο. Άμα τα μοιράσεις βγαίνουν 6 το μήνα τουλάχιστον. Με το κύπελο, με τους ημιτελικούς του Ολυμπιακού που το έχετε κι εσείς στο. Τι παίζει η Κοσμοτέ, δηλαδή, τι. Θα πρέπει να δούμε για να οριστούν τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τη Γάντι. Ναι, αν περάσει και τη Γάντι. Πολύ ωραίο θα λέει, αλλά όσον αφορά τις ημερομηνίες τρεμπόχονται τα πράγματα. 15 Αύγουστο. Όχι, 15 Αύγουστο δεν θα πάει, αλλά θα στριμωχτεί. Οι ημιτελικοί λογικά θα γίνουν τις δύο πρώτες Τετάρτες, να το πω έτσι, που ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι. Και ναι, που δεν θα πέφτουν και οι τρεις Τετάρτες, νομίζω τρεις είναι οι αγωνιστικές των play-off που είναι, δεν είναι Σαββατοκύριακο. Είναι 7 Σαββατοκύριακα και 3 μεσοβδόμαδα. Ναι, έτσι. Όχι, πολλά τα παιχνίδια, ναι. Πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό ναι. Και υπάρχει το θέμα και είναι και τα κανάλια, ας πούμε. Πρέπει να βρίσκουν και τις ώρες. Είναι, έχει πολλά ακόμη. Εντάξει, ωραία τα play-offs. Είναι και ο ΠΑΟΚ που παίζει στην Ευρώπη. Είναι και η ημιτελική με τον Ολυμπιακό. Και ο άλλος είναι Λαμία Παναθηναϊκός, ε. Σωστά. Ο ημιτελικός. Η Λαμία με ποιο, με Φέστα. Ναι. Πλέον. Λαμία με Φέστα, ναι. Φοβερό. Το Φέστα. Αν σκεφτείς τι έχουμε ακόμα μπροστά μας, ναι. Θα μπορούσες να πεις ότι ως ένα βαθμό τώρα αρχίζει η σεζόν. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 4 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχουμε μπροστά μας 2 Άρης ΠΑΟΚ. Έχουμε μπροστά μας 3 Άρης Ολυμπιακός. Έχουμε μπροστά μας 2 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 2 ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ, 2 Άρης Παναθηναϊκός, 2 Άρης ΑΕΚ, 2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 2 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 2 Ολυμπιακός ΑΕΚ, 2 ΠΑΟΚ Γάνδη. Βροχή. Έχεις όλα αυτά μπροστά σου. Βροχή τα ντέρμπι και τα εκατομμύρια. ναι, να μιλάμε για μπαλίτσα. Να βλέπουμε, ναι, να σχολιάζουμε φυσικά. Και να δούμε και καλή μπαλίτσα. Αυτό είναι το θέμα. Δύσκολο, αλλά εντάξει. Ναι, μπορεί να είναι. Έχουμε, πώς να το πω, δύο νέα δεδομένα. Το ένα είναι ότι έχουμε έναν πολύ σοβαρό διεκδικητή μετά την επιστροφή των 6 βαθμών από το ΚΑΣ στον Άρη για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Mm. Που ήταν ένα ερώτημα αυτό αν θα το είχαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν έπαιρνε τους 6 βαθμούς πίσω ο Άρης, είτε έμπαινε στα play-off είτε όχι, και έμπαινε, ξέρω εγώ, όφη και ο Αστέρας, όφη και ο ΠΑΣ, για αυτούς θα ήταν πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, είχαν απόσταση. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Τώρα νομίζω ότι ο Άρης έχει, χωρίς σύγχρονη υπερβολή, οι ίδιες πιθανότητες να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο με αυτές που έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Άρα αποκτούν ένα πολύ μεγάλο νόημα γιατί τα play-off, γιατί διαφορετικά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός θα ήταν πρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ θα ήταν δεύτερος, η ΑΕΚ όσο και αν είναι σε κακή κατάσταση θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει πέμπτη, με τον Άρη να μην είναι στα play-off ή με τον Άρη να είναι 8-9 βαθμούς πίσω της. Τώρα όλο αυτό αλλάζει. Τώρα έχουμε ένα ντέρμπι τριών, Άρης ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ναι. Που οι δύο στο τέλος θα χαμογελάσουν, θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, και από τους δύο δεν ξέρουμε αν θα το πάρουν μέσω πρωταθλήματος ή θα προκύψει μέσω του κυπέλου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι θα παίζουν τα play-off και κανείς, αυτά που σου αρέσουν, ποιος παίρνει το εισιτήριο από το κύπελο, ποιος παίρνει το πρωτάθλημα, θα παίζουν τα play-off και ακόμα και αν είσαι τέταρτος,
που θεωρητικά δίνει εισιτήριο για το Europa League. Αν ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τη Λαμία στα ημιτελικά του κυπέλου, που είναι το πιθανότερο, κακά τα ψέματα, δεν θα είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις Ευρώπη, γιατί θα πρέπει να περιμένεις να δεις αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελο. Mm-hmm. Άρα, ακόμα και αν η ΑΕΚ και ο Άρης τερματίσουν πιο ψηλά από τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία του αθλήματος, θα θέλουν και να τερματίσουν ο ένας πιο ψηλά από τον άλλον για να είναι σίγουροι για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί θα υπάρχει πάντα ο φόβος να πάρει ο Παναθηναϊκός για την ΑΕΚ και τον Άρη, λέω, το κύπελο στο τέλος, που είναι το τελευταίο μάτς της χρονιάς. Άρα δεν θα έχεις την δυνατότητα να το διορθώσεις. Mm-hmm. Και έχοντας την δυνατότητα αυτή ο Παναθηναϊκός να πάρει το κύπελο, θα έχει την δυνατότητα να πετάξει τον τέταρτο, όποιος έχει μείνει τέταρτος από τον Άρη ή την ΑΕΚ, εκτός Ευρώπης. Συνεπώς, ακόμα και αν είσαι τέταρτος, θα κυνηγάς την τρίτη θέση. Άρχισες αυτά τώρα τα χθεσινά, τα καταλαβίστηκα που σου έλεγα ότι ήθελα καμιά 50 φορές για να καταλάβω τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Καλά το πας όμως, καλά το πας. Ναι, ναι, ναι. Βοηθάς. Οπότε, υπό αυτή την έννοια θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα play-off. Ναι, οκ, okay, προφανέστατα με τους 15 βαθμούς διαφορά δεν θα έχουμε ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα, αλλά θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσες αγωνιστικές, δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής μετά από πόσες αγωνιστικές, δηλαδή, άμα κερδίσει, γιατί είναι 15. 5 πριν το φινάλε. 5 πριν το φινάλε, ναι. Ναι, να απομένουν 5 αγωνιστικές για τον ΠΑΟΚ και να μην μπορεί να καλύψει τη διαφορά των 15 βαθμών. Και αγωνιστικές πόσες είναι σύνολο, 10. 10. Άρα 5. Ναι. Με βάση τα τορνάδο, γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο την Κυριακή στο Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί αν έχει χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός από τον Άρη, είτε 2 είτε 3, και μειώσει, αν έρθει σοπαλία δηλαδή η νίκη του Άρη, και μειώσει την απόσταση του ΠΑΟΚ, θα γίνουν 6. Δεν μιλες, θα γίνουν 4 που λέω. Ναι. Μιχάλη, αν απομονώσουμε τη βαθμολογία, την τελική βαθμολογία, αν πεις τώρα έχουν και την τελευταία αγωνιστική του Σαββατοκύριακο, αλλά οκ, okay, πες ότι τελείωσε εχθές το πρωτάθλημα και είναι αυτή η 15. Ευθύνεται ο ΠΑΟΚ για αυτή την απόσταση ή τελικά αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ, και αποτυπώνεται με, με αυτόν τον αριθμό, ας πούμε, την απόσταση των 15 βαθμών, αυτό εννοώ. Δηλαδή φταίει ο ΠΑΟΚ ή ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός που δεν έκανε και λάθη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, είναι μια αποτυχία τον από κάτω από τον Ολυμπιακό, του ΠΑΟΚ πρωτίστως, της ΑΕΚ δευτερευόντως, και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι, που ο Ολυμπιακός παίρνει τόσο εύκολα το πρωτάθλημα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει μια φοβερή σεζόν σε σχέση με το ποδόσφαιρο που παίζει. Ναι. Πιθανότατα αυτή είναι η πιο μέτρια σεζόν του Ολυμπιακού του Μαρτίνς σε σχέση με το ποδόσφαιρο που παίζει. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την Ευρώπη. Δηλαδή είναι η μοναδική χρονιά που ο Ολυμπιακός του Μαρτίνς, ακόμα και την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς που δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν έκανε μια υπερβατική, δεν είχε μια υπερβατική αναμέτρηση στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη χρονιά που δεν κάνει μια μεγάλη πρόκριση, ακόμα και την πρώτη χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα ο Μαρτίνς, είχε αποκλείσει τη Μίλαν. Είχε κάνει συνεπώς μια υπερβατική πρόκριση. Όλες τις υπόλοιπες είχε καταφέρει να μπει στους ομίλους του Champions League. Φέτος δεν τα κατάφερε. Και κάποιες από αυτές που μπήκε στους ομίλους του Champions League έκανε και μεγάλες προκρίσεις στο Europa. Είτε με την Arsenal, για παράδειγμα. Σε αντίθεση, είτε πέρυσι, είτε πρόπερσι που έφτασε μέχρι τους 16 με την Wolves. Φέτος δεν τα κατάφερε. Άρα η ευρωπαϊκή του παρουσία, που είναι η πιο μέτρια όλα αυτά τα χρόνια του Μαρτίνς, επιβεβαιώνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάστασή του. Θα μου πεις, ναι, αλλά ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι αίτητος. Ναι, προφανώς εξακολουθεί να είναι αίτητος, αφού δύο φορές ο ΠΑΟΚ, δύο φορές ο Παναθηναϊκός, δύο φορές η ΑΕΚ, μια φορά ο Άρης, δεν κατάφεραν να τον κερδίσουν. Όταν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, να το διεκδικήσεις μέχρι τέλος και είσαι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, πρέπει να τον κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Διαφορετικά, αν περιμένεις να τον κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης ή ο Βόλος ή η Λαμία, μάλλον δεν θα μπορέσεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Συνεπώς είναι δική τους κυρίως η αποτυχία. Δεν είναι ότι τάσπασε όλο ο Ολυμπιακός και ήταν ασυναγώνιστος. Για τον ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι, και θα χρησιμοποιήσω το λόγο του Κούρτιτς, ναι, το πρωτάθλημα χάθηκε επί της ουσίας σε εκείνο
το μαύρο Δεκέμβρη, δεν ξέρω πώς να το πω, με τις τρεις συνεχόμενες ήττες και με το κλακάζ που έπαθε η ομάδα. Εκεί γεννήθηκε η απόσταση η οποία δεν καλύφθηκε ποτέ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα των 26 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου, τρεις συνεχόμενες ήττες. Και μάλιστα είχε μέσα ντέρμπι. Νομίζω σε αυτές δεν υπήρχε ντέρμπι. Τέλος πάντων, τρεις συνεχόμενες ήττες είναι μεγάλο πρόβλημα όταν θες να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουμε κάποιο πρωτάθλημα που θα χάσουν όλοι 20-30 βαθμούς κάτι στην κανονική διάρκεια. Οπότε, okay, το αντέχεις τρεις συνεχόμενες ήττες. Δεν το αντέχεις. Η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, χάθηκε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις κανονικές διάρκειες, ναι, στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Εκεί που η απόσταση ήταν 9 στην Τούμπα, όταν πήγε ο Ολυμπιακός, και έμεινε 9 με εκείνη την ισοπαλία. Αν εκεί είχε γίνει 6, ο ΠΑΟΚ θα είχε αντιμετωπίσει τη συνέχεια του πρωταθλήματος πολύ διαφορετικά, με διαφορετική ψυχολογία, με την ψυχολογία ότι γίνεται, με την ψυχολογία όχι ότι είναι απίθανο. Και ενδεχομένως εκεί, αν είχε μειωθεί η απόσταση στους 6, να κάνουμε άλλη κουβέντα σήμερα. Αλλά κυρίως το πρόβλημα ήταν εκείνος ο μαύρος Δεκέμβρης με τις τρεις συνεχόμενες ήττες, όπως είπε και ο Κόρτιτς. Εκεί γεννήθηκε η απόσταση και μετά έμοιαζε πολύ δύσκολο. Τώρα για τον Άρη, μετά το χθεσινό. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός. Λέω ότι το έκαναν πολύ εύκολο. Και ναι, ναι. Η ευθύνη είναι των υπολείπων. Δεν είναι η δική του διαστημική κατάσταση που δεν επέτρεψε στους υπόλοιπους να το διεκδικήσουν. Όχι, όχι. Και για μένα, επειδή κρίθηκαν πολλά στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να το πάει στους 6, που θα ήταν διαφορετικά, θα ήταν αλλιώς τα γράμματα μετά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ περίμενα να ρισκάρει λίγο περισσότερο ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν ρισκάρε τόσο πολύ. Συμφωνώ απολύτως. Το είχα γράψει και τότε. Το είχα γράψει και τότε. Ότι εκεί ο ΠΑΟΚ προτίμησε να παίξει με την safe εκδοχή, ότι έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο, ακόμα και αν το κάνω 6. Αν χάσω όμως την Τούμπα από τον Ολυμπιακό, πάνω που έχω φύγει, γιατί ήταν η περίοδος που ο ΠΑΟΚ είχε σιγά σιγά φύγει από την πολύ μεγάλη ισοστρέφεια, η οποία είχε προκύψει μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες. Ναι. Σου θυμίζω, μετά το μάτς στην Νεάπολη, η ψυχολογία ακόμα και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ακόμα και τις ανακοινώσεις των επίσημων συνδέσμων, να θυμηθώ, ήταν ότι δεν αξίζει μία αυτή η ομάδα. Είναι για πέταμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε εκεί ο ΠΑΟΚ φοβήθηκε, γιατί δεν είμαστε στο σήμερα, όπου είχαν μεσολαβήσει οι προκρίσεις στο κύπελο επί της ΑΕΚ, οι προκρίσεις στους 16 του Europa Conference League. Εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν μόλις και αρχίζει και στεκόταν στα πόδια του, και εκεί μάλλον πήρε την επιλογή να είναι πιο safe σε εκείνο το match και να μην πάρει πάρα πολλά ρίσκα, προκειμένου να μην υπάρξει εκείνος να το χάσει κιόλας και να γυρίσει ξανά στην εσωστρέφεια, ξανά στο... Δεν αξίζει μία αυτή η ομάδα, είναι για πέταμα κτλ. Τα κλασικά, τα ισοπεδώνουμε, ναι, όλα. Τα κλασικά, ναι. Κλασικά. Ναι. Ωραία, φτάσαμε στη μία. Σε ρώτησα πριν για τον Άρη, αν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό το συνέξι περνάει μέσα στην ομάδα, ας πούμε. Θα τη βρίσκει. Νομίζω 100%. Θα τη βρίσκει αυτός που δεν την έβρισκε τώρα, γιατί πήρε η ομάδα το συνέξι. Αυτή η ψυχολογία, εσύ, είναι αυτό που λένε, πέσανε για ύπνο και ονειρευόντουσαν πώς θα βρουν τον τρόπο να μπουν στα play-off, και ξύπνησαν και ήταν μέσα στα play-off και ψάχναν να βρουν τον απολύτως ρεαλιστικό στόχο του να βρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι πολύ μεγάλο πουσάρισμα αυτό. Σου δίνει πολύ μεγάλη προοπτική, σου δίνει άλλο κέφι, άλλη διάθεση, άλλη ενέργεια. Όλο αυτό μεταφέρεται και στον κόσμο, που φαντάζομαι θα το δούμε την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με διαφορετική ψυχολογία θα πήγαινε σε έναν ίν υπερπάντων αγώνα για να μπούμε στα play-off και βλέπουμε τι θα κάνουμε μετά. Και με διαφορετική ψυχολογία θα πάει στο γήπεδο, έχουμε μπει στα play-off και τώρα πάμε για ευρωπαϊκό εισιτήριο για να ξαναπαίξουμε Ευρώπη και αυτή τη χρονιά. Ο στόχος είναι πολύ μεγαλύτερος, το όραμα είναι πολύ μεγαλύτερο, και όλο αυτό, επειδή συνέβη ξαφνικά, ανεξάρτητα αν το περίμεναν ή όχι, ή πόσο το περίμεναν, κανείς δεν ήταν σίγουρος, ακόμα και να το περίμεναν, όλο αυτό γεννά μια πολύ διαφορετική ψυχολογία που, κατά την άποψή μου, θα τους δώσει μεγάλο προσάρισμα στα play-off. Δεν το λέω υπερβολικά, ούτε το λέω επειδή είμαι σε ραδιόφωνο της Αγγλικής, το έγραψα χθες και στον Καζέτα. Κατά την άποψή μου,
ο Άρης έχει πλεονέκτημα για ευρωπαϊκό εισιτήριο σε σχέση με τον ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν που ήταν, τώρα ξαφνικά βλέπει την γη να χάνεται κατά τα πόδια της. Ότι εδώ τώρα μπορεί να μπει στην Αγία Σοφιά για να βγει από την Ευρώπη. Και δεν είναι απίθανο ή μαθηματικό σενάριο, όπως ήταν πριν πάρει τους 6 βαθμούς ο Άρης, τώρα είναι μια απολύτως ρεαλιστική πραγματικότητα. Και η ΑΕΚ με την εικόνα που έχει όλη τη σεζόν στα ντέρμπι, δυσκολεύεται να καταλάβεις πώς τα play-off θα μεταμορφωθεί. Και επίσης, για να κλείσουμε, επειδή φτάσαμε στη μία, θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτό το πολύ ωραίο αγόρι από τη Μεγάλη Βρετανία που αποφάσισε τελευταία αγωνιστική να μην έχει, να μην φέρει κανέναν ξένο διαιτητή. Μόνο Έλληνες. Όλοι ικανοί. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα για να πάμε στο διάλειμμα. Ξέρω εγώ, δεν βγαίνα τα κουκιά, δεν φτάνα τα λεφτά. Ακρίβηνα τα αεροπορικά εισιτήρια. Τι να πω. Είναι πολλές οι φορές δυστυχώς που κάποιες επιλογές και κάποιες αποφάσεις στερούνται λογικής ή στερούνται, πώς να το πω ρε παιδί μου, έξω δεν είναι καλής μαρτυρίας. Δηλαδή φρόντισε να δίνεις στον κόσμο, διότι αυτό έχει... έχει και αυτό το νόημά του, πως η γυναίκα του Κέσσαρα να μην είναι μόνο τίμια, να φαίνεται και τίμια. Φρόντισε να δίνεις αυτή την αίσθηση. Έτσι ακριβώς. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε. Αθήνα θα είστε, έχετε δουλίτσα μπόλικη. Αθήνα, έχουμε λεπτό προς λεπτό Super League. Τέλεια. Οθόνες τέτοια αυτά τα καλά, έτσι. Όχι, όχι Μίλαν και Γιουβέντους και Λίβερπουλ, αλλά όμως ελληνικά αγόρια. Μόνο. Ναι. Εντάξει, τέλεια. Σας ζηλεύω. Να είστε καλά. Χαίρετε. Χαίρετε.